δούμε τι γίνεται στην τοπική και γενικότερη δισογραφία, να αναδείξουμε τα κυριότερα θέματα όπως φυσικά το κάνουν καθημερινά και οι τοπικές εφημερίδες, έτσι ώστε να είσαστε άκρως ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν στον ευλογημένο μας τόπο. Και κάπως έτσι λοιπόν θα κινηθούμε, αφού με τους πρώτους τίτλους από τις τοπικές μας εφημερίδες θα πάμε λίγο πιο βόρεια μέχρι τους όμορφους Λειψούς, εκεί όπου ο Δήμαρχος κ. Φώτης Μάγκος θα μιλήσει τόσο για την τοπική επικαιρότητα και η δισογραφία, όπως αυτή διαμορφώνεται τέλη Απριλίου, αλλά και θα μας μιλήσει για την σύμπλευση, την ομάδα των γιατρών, που όπως είδαμε και χθες, το ταξίδι τους ξεκίνησε, ήδη έχουν φτάσει στον πρώτο του σταθμό στην Κίμολο, και όπως καταλαβαίνετε εκεί τους περίμεναν, έγινε και ένας μικρός αγιασμός, έκαναν παράδοση οχήματος. Δηλαδή, είναι πολλαπλός και σημαντικός ο ρόλος αυτών των ανθρώπων, όπως χθες το συζητούσαμε και με τον Δήμαρχο της Πάτμου, κύριο Γρηγόρη Στόικο, διότι πέραν το ότι έρχονται και έχει κανείς τη δυνατότητα ο νησιώτης να εξεταστεί από μια σειρά ανθρώπων, γιατρών, ειδικοτήτων, που ποτέ δεν θα μπορέσει να έχει, δηλαδή και σε νοσοκομείο στην Αθήνα να τρέξεις, πότε μπορείς μέσα σε μία μέρα να έχεις 15 διαφορετικές ειδικότητες γιατρών διαθέσιμες δίπλα σου? Ποτέ. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με αυτούς, είτε είναι η σύμπλευση, είτε είναι η ομάδα Αιγαίου, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα καταφέρνει και το κάνει αυτό με τα σκάφη τους, με τα φουσκωτά που διασχίζουν το Αιγαίο και έρχονται σε μια σειρά από μικρά νησιά τα οποία επιλέγουν και που καταλαβαίνουν τις ανάγκες που υπάρχουν, όπου έχουν τους χορηγούς τους και μπορούν και καταφέρνουν να έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν και πράγματα. Είτε λοιπόν αυτό είναι η παράδοση ενός οχήματος που ήταν ανάγκη για τους ανθρώπους εκεί και σίγουρα θα υπήρξε η σχετική πριν συνεννόηση, είτε είναι ένας απεινιδωτής, είτε είναι ένα γήπεδο 5x5 που φτιάχτηκε, είτε αυτό είναι βιβλία, είτε είναι ηλεκτρολογικοί υπολογιστές, είτε είναι παιχνίδια, παιχνίδια έτσι γνώσεων για τα παιδιά. Λοιπόν, ό,τι και αν είναι, το έργο τους είναι σημαντικό και πολλαπλό και όπου και αν πάνε τους περιμένουν με πολύ πολύ χαρά. Λοιπόν, πέραν αυτού που έχουμε ένα μικρό έτσι στιγμιότυπο και από εκεί, από την Κίμολο, με τι χαρά τους καλωσορίζουν, που γίνεται ο αγιασμός εκεί με το όχημα δίπλα που τους παραδίδουν και πάρα πολλά άλλα. Επίσης θέλω να σας πω ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με το Νικηφόριο Πρώτο Γυμνάσιο, γιατί είναι μέρες τώρα που σας έχουμε πει την είδηση ότι από αύριο 28 και 30 Απριλίου δύο στελέχη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης θα βρίσκονται στην Κάλυμνο. Και θέλουμε έτσι από τον καθηγητή των φυσικών, τον κύριο Βασίλη Καλλιογεράκη, να μάθουμε λεπτομέρειες για όλα αυτά τα οποία θα επιτευχθούν. Βεβαίως θα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα τεκτενόμενα και πάρα πολλές εκδηλώσεις που πρέπει να σας θυμίσουμε, διότι πιστέψτε με, στις περιοχές μας εδώ, στα νησιά, στους όμορφους τόπους που μένουμε, γίνονται πάρα πολλά. Το μόνο είναι ότι δεν βαριόμαστε. Γίνονται τόσες εκδηλώσεις, τόσες επισκέψεις, τόσα πράγματα που ειλικρινά το μόνο που μένει είναι να σας ενημερώνουμε, να σας λέμε πού και πότε και τι ώρα για να βρεθείτε εκεί και να τα παρακολουθήσετε. Έχουμε λοιπόν από γενικές συνελεύσεις, από εκδηλώσεις, από μουσικές βραδιές, έως βέβαια το κάλεσμα το μεγάλο για την εκστρατεία καθαριότητας Let's Do It Greece, που γίνεται και φυσικά γίνεται σε πολλές περιοχές, όπως και στη δική μας, που θα γίνει σε πολλά σημεία του τόπου μας, αλλά και φυσικά η Πρωτομαγιά. Είτε εργατική, είτε λουλουδιαστή, έχουμε πολλά να πούμε και πάρα πολλά σημεία που σας καλούν να βρεθείτε. Λοιπόν, ελάτε να στείλουμε τις ευχές μας, γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πέραν εδώ την Δωδεκάνησο και τον γενικότερο πανελλαδικό μας χώρο, που λέμε καλό μεσημέρι και τις καλύτερες ευχές μας για μια όμορφη και δημιουργική ημέρα, δεν ξεχνάμε ότι ήδη η Αυστραλία διανύει το απογευματάκι της. Κάποιοι είναι ήδη στα σπίτια και χαλαρώνουν, κάποιοι άλλοι βέβαια είναι ακόμη ίσως στο τρέξιμο. Και βέβαια προς την Αμερική, καλό ξημέρωμα σε όλους. Στέλνουμε λοιπόν τις καλύτερες ευχές μας, δεν ξεκινάμε με τον τοπικό τύπο γιατί με πληροφορούν ότι ήδη έχουμε συνδεθεί με τον Δήμο των Λειψών και ο Δήμαρχος, ο κύριος Φώτης Μάγκος, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Είμαι μια χαρά. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Και φυσικά μετά το Πάσχα και στο ξεκίνημα πια του καλοκαιριού, καταλαβαίνουμε ότι όπως μας λένε όλοι, είσαστε επιποδός με βαψίματα, με καθαριότητες, με τα πάντα που θα ομορφύνουν ακόμη περισσότερο τον όμορφο τόπο και θα υποδεχθεί τους πρώτους του επισκέπτες, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια, έχω ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα τις καθαριότητες από ψηλώσεις, από πάρκα, ιατρία, σχολεία, παιδικές χαρές. Ήδη φαίνεται, ξέρετε, μετά από, από το χορτάριασμα του χειμώνα, το καθάρισμα πραγματικά δημιουργεί μια άλλη αίσθηση. Και πιστεύουμε ότι εφόσον ξεκινήσαμε τόσο νωρίς, όταν θα αρχίσουν, γιατί ξεκίνησαν οι πρώτοι τουρίστες, βέβαια, να πυκνώνουν οι ροές, θα είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε και φέτος τους πολλούς και καλούς επισκέπτες μας. Και όπως βλέπετε, κύριε Δήμαρχε, και το καλοκαίρι ήρθε πιο νωρίς. Ναι, παραδόξως, παρόλο που ξεκίνησε με πολλές βροχές φέτος ο χειμώνας και πιστεύαμε όλοι ότι θα πάρει παράταση, εδώ και 20 μέρες, τύφλα να έχει το καλοκαίρι, έτσι να το πω. Και όχι λαϊκά. Μόνο αυτό, είχαμε και ανησυχία μεγάλοι επαγγελματίες και μη για τις ημέρες του Πάσχα. Εντάξει, οι επαγγελματίες, επιτρέψτε μου να γνωρίζω το χώρο, γιατί έχω κάνει όλες τις δουλειές κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, πάντα λίγο γκρινιάζουν. Ξέρετε, η εποχικότητα του τουρισμού, έτσι, έχοντας διανύσει ολόκληρο χειμώνα και μη έχοντας δουλειά, έχοντας φάει και τα χρήματα που έχεις βάλει στην άκρη, δημιουργεί ένα άγχος το οποίο μεταφράζεται σε γκρίνια, σε μουρμούρα. Είναι δικαιολογημένοι σε κάποιο βαθμό, βεβαίως, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Έρχεται το καλοκαίρι, δουλεύουν, κερδίζουν και ηρεμούν πάλι. Λοιπόν, η εμπειρία είναι πολύ σημαντική σε αυτή την περίπτωση για να ξέρουμε τι μας συμβαίνει κάθε φορά. Αλλά ξέρετε, εμείς το λέμε και λίγο διαφορετικά, ότι μια κακή, έτσι, με καιρικές συνθήκες μέρα ή μια βροχή κάνει τον άλλο που έτσι κι αλλιώς τα φέρνει δύσκολα να μείνει σπίτι. Οπότε διπλή ζημιά. Σίγουρα υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, υπάρχει, ναι. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό και βέβαια εγώ σε καμία περίπτωση δεν αφήνω τον εαυτό μου να εξαρτάται από τυχαία γεγονότα. Λοιπόν, πρέπει φυσικά να είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια, και είμαστε αισιόδοξοι σε τέτοιους όμορφους τόπους που ζούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως και ένα περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο με πάρα πολλή κουβέντα ακόμη και συζητήσεις στον απόϊχό του, που προσπαθούμε από κάθε δήμαρχο, φορέα, έτσι να κλείσουμε κι εμείς το puzzle όλων όσων προηγήθηκαν. Με κουβέντες σε πάρα πολλά θέματα, ψηφιακές υπηρεσίες, πολιτισμικά αγαθά, ενεργειακή πολιτική, υποδομές, τουρισμό, επιχειρηματικότητα, πάρα πολλές ενότητες. Ελάτε να ακούσουμε τον σχολιασμό σας. Καταρχάς θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η κίνηση, του να γίνει ένα συνέδριο περιφερειακά, προκειμένου ο κάθε δήμαρχος αλλά και όλοι οι φορείς που γνωρίζουν τα προβλήματα όσο κανείς άλλος να καταθέσουν τις προτάσεις. Επίσης θεωρώ σημαντικό σημαντική την παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και 18 υπουργών, που αυτό από μόνο του σημαίνει πάρα πολλά. Να σας πω μόνο ότι επειδή τα παρακολούθησα όλα και τις δύο μέρες, το πρωί μέχρι το βράδυ, κανένας υπουργός και κανένας γενικός γραμματέας δεν έφυγε από τη θέση του. Έκατσαν, άκουσαν, απάντησαν. Θα μου πείτε τώρα, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα αύριο. Όμως, επειδή έχουμε εμπειρία από συνέδρια, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Ναι. Τώρα, υπήρχε δηλαδή δυνατότητα αυτής της διαδραστικής πληροφόρησης. Δηλαδή και αυτοί να ακούσουν από εμάς λεπτομέρειες που δεν έχουμε το χρόνο όταν πηγαίνουμε στα πεταχτά έξω από τα γραφεία τους να τους τα πούμε. Αλλά και εμείς να μάθουμε, να διευκρινιστούν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί και να μην είχαν πέσει στην αντίληψή μας, έτσι, γιατί και αυτό έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση που σας μιλάω. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έτσι, λοιπόν. Και όταν έχετε την ευκαιρία να τους εξηγήσετε και κάποιες λεπτομέρειες, που ίσως τους διευκολύνει και τους ίδιους. Ακριβώς. Στο να μην πάρουν μια λαθεμένη απόφαση, να υπογράψουν κάτι που το έχουμε δει μπροστά μας. Έτσι, έτσι. Εγώ έδωσα έμφαση κυρίως στις υποδομές και στην ισιωτικότητα, αλλά και στα αναπτυξιακά. Ήταν οι δύο συνεδρίες δηλαδή που παρακολούθησα χωρίς να λείψω ούτε δευτερόλεπτο. Και τοποθετήθηκα και στις δύο. Επέμεινα λίγο στην επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και όπως είπα χαρακτηριστικά,
Μη μας ξεχάσετε όταν θα βγούμε από τα μνημόνια και τότε δεν θα υπάρχει πια το άλοθη ότι μας το επέβαλαν. Mm. Σε καμία περίπτωση αυτή η οριζόντια ευεργετική επίδραση που είχαν οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα μεταφορικό ισοδύναμο. Και σε άλλη εκπομπή ενδεχομένως να τα σχολιάσουμε λίγο περισσότερο αυτά, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω έτσι επιγραμματικά για το συνέδριο. Έτσι. Mm-hmm. Εξάλλου, το μεταφορικό ισοδύναμο που βαφτίστηκε αντιστάθμισμα, εμείς το ζητάγαμε χρόνια και θυμάμαι και ο πρώην Δήμαρχος Λειψών και ο συγχωρεμένος ο Αλιφέρης εδώ και 20 χρόνια εφήβραν αυτόν τον όρο και άρχισαν να συζητιέται. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση κανένας δεν εννοούσε ότι θα δεχτούμε να δώσουμε τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ. Τα ζητούσαμε παράλληλα και τα δύο. Λοιπόν, δεν αντιπαρατέθηκε κανείς αυτό και μάλιστα κάνοντας και ένα λογοπαίγνιο το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί του είχε πει ο Χατζημάρκος, δώστε μας πίσω το ΦΠΑ και πάρτε το μεταφορικό ισοδύναμο. Μπράβο, και του λέει, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Ναι, και του λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ στη θέση σας θα έλεγα, δώστε μας το μεταφορικό ισοδύναμο και όταν βγούμε από τα μνημόνια, τότε να μας δώσετε και τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ. Αυτή ακριβώς την κουβέντα την είχα πει εγώ το πρωί στη συνεδρία. Μάλιστα. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, την επανέλαβε και μετά το τέλος ο κύριος Περιφερειάρχης, τις επόμενες μέρες δηλαδή μετά τη λήξη του συνεδρίου. Ναι, ούτως ή άλλως είναι σχήμα λόγου. Και το κράτησε στην επικαιρότητα. Κοιτάξτε, ο Περιφερειάρχης χρησιμοποίησε ένα σχήμα λόγου. Εννοείται ότι αν του τα χαρίσουν και τα δύο δεν θα πει όχι, έτσι. Απλά ήθελε να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι προτιμούμε τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ, ότι αυτοί είναι πολύ πιο σημαντικοί. Δεν εννοούσε ότι δεν το θέλουμε το μεταφορικό ισοδύναμο. Προς Θεού, να καταλαβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, εγώ το κατάλαβα την πρώτη στιγμή, εννοείται. Επέμεινε ακριβώς για να δείξει την αναγκαιότητα του προηγούμενου μέτρου. Και όχι γιατί δεν θέλουμε το επόμενο. Είναι λοιπόν, αυτό που λέμε όμως, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν έχει μείνει και κανένα μέτρο ανακούφισης για τους νησιώτες, για τα Δωδεκάνησα εδώ, τα οποία είχαν αρκετά τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Δυστυχώς, τώρα δεν είναι τίποτε. Δυστυχώς οφείλω να ομολογήσω ότι κάποιες ιδεοληψίες εμποδίζουν κάποιους ανθρώπους να δούνε κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Για παράδειγμα, αφού ανοίξατε αυτό το θέμα, βάζουν είτε εισοδηματικά κριτήρια ή κριτήρια που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελούν κριτήρια πολυτελούς διαβίωσης όπως είναι μία βάρκα, για να δικαιούται ο άλλος μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Mm-hmm. Γιατί, και είναι πάρα πολύ απλό, ακόμα και αν κάποιος έχει λίγο αυξημένα περιουσιακά στοιχεία όμως αυτές τις εσχατιές που τα πληρώνει όλα διπλά και τριπλά, δεν έχει καμία σχέση με το αντίστοιχο εισόδημα της Αθήνας. Άρα λοιπόν, με το να μου βάζεις κριτήρια στους Λειψούς και στο Αγαθονήσι για το ποιοι δικαιούνται και ποιοι δικαιούνται και να δημιουργείς πραγματικά πολίτες δύο ταχυτήτων, ανισότητες. Έτσι, και να δημιουργείς και εντάσεις μεταξύ τους, γιατί κάποιοι θεωρούνται προνομιούχοι και κάποιοι μη, και να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες για το ποιοι δηλώνουν εισοδήματα και ποιοι δεν δηλώνουν εισοδήματα. Οι πραγματικά μη έχοντες, επειδή μπορεί να έχουν και μια αξιοπρέπεια ή μια εντιμότητα απέναντι στο κράτος, να μην παίρνουν τίποτα και να παίρνουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, αυτά όλα ήταν εκ του προχείρου. Εντάξει, και τα έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Σημασία έχει ότι θα πρέπει αυτά να τα ξεπεράσουν. Εντάξει. Καμία σχέση δεν έχει αυτός που κατοικεί στους Λειψούς με αυτόν που κατοικεί σε ένα μεγαλύτερο μέρος. Και άρα δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο το λίγο παραπάνω εισόδημα που έχει για το αν θα δικαιούται πράγματα τα οποία θα τον κρατήσουν στον τόπο του και θα ενισχυθεί το εθνικό στοιχείο εφόσον ενισχύεται το οικονομικό και το κοινωνικό. Έτσι. Αυτά είναι απλά πραγματάκια τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε εμπεδώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αφήνουμε τα νησιά και ερημώνουν. Και έρχεται ο άλλος από δίπλα, ο οποίος δεν ξέρω τι, έχει κρίση μεγαλείου, έχει μεγαλομανία, θέλει να επεκτείνει τη χώρα του, δικαίωμά του να πιστεύει ότι θέλει, αλλά εμείς γιατί να του δίνουμε βούτυρο στο ψωμί, ρωτώ. Σωστό. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι ήρεμα και όμορφα να δουλέψουμε, να περάσει το καλοκαίρι και να υποδεχτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους επισκέπτες μας. Αλλά κύριε Δήμαρχε, ο Αύγουστος δεν είναι μακριά για το θέμα της καθαρής εξόδου από τα μνημόνια, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, τι θα δοθεί, αν θα δοθεί,
Και βέβαια δεσμεύτηκε ότι θα ξανάρθει στα Δωδεκάνησα προκειμένου να παρακολουθήσει και προσωπικά την πορεία της υλοποίησης των όσων εξαγγέλθηκαν. Εγώ θα σας παραπέμψω στις δηλώσεις του Φίλη, ο οποίος είπε επί λέξη οι μεγαλοστομίες τύπου καθαρή έξοδος και απομάκρυνση από την πιστοληπτική γραμμή σταθερότητας και όλα αυτά για τον απλό μέσο Έλληνα δεν λένε τίποτα παρά μόνο το τι θα δει από την επόμενη μέρα να αλλάζει. Και να μην γελιόμαστε, ούτε την επόμενη, ούτε τις επόμενες, ούτε τα επόμενα άμεσα χρόνια θα δει κάτι σημαντικό. Έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου και σταδιακά. Μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες. Δεν πρόκειται μετά τον Αύγουστο ξαφνικά να έρθει η ηρεμία και να έχουμε μπει στον παράδεισο. Όχι βέβαια. Απλά το μόνο εγώ που ζητώ... σίγουρα κύριε Δήμαρχε θα γίνει είναι ότι κάποιες μικρές αλλαγές, ίσως βελτιώσεις και τα λοιπά δούμε, γιατί πολύ απλά μπαίνουμε και σε χρονιά εκλογών. Ακριβώς. Και να μην, αυτό θέλω, ο κόσμος, επειδή δίνουμε και κάποια μηνύματα, έτσι, εμείς φυσικά. Που είμαστε μέσα στα πράγματα. Ναι. Ο κόσμος να σκέφτεται, να σκέφτεται καλά τι ακούει και τι του λέει ο άλλος, να μπαίνει δηλαδή στη δική του σκέψη, να βλέπει το κίνητρο και να μην πάθουμε τα ίδια τύπου λεφτά υπάρχουν και θα σκίσουμε τα μνημόνια, γιατί ξέρετε κάτι, θα το πληρώσουμε όλοι μας αυτό. Ή θα ήδη σωθούμε όλοι μαζί. Ή θα χάνεται ένας μόνος του. Έτσι είναι, ήδη το πληρώνουμε, έτσι λοιπόν, είναι και χρόνια. Πρέπει να βάλουμε μυαλό. Όταν κάποιος μας λέει την αλήθεια, επειδή είναι πικρή, θα πρέπει να τον ακούμε, διότι δεν έχει κανένα συμφέρον να μας πει ψέματα. Εντάξει, δεν έχει κανένα συμφέρον μάλλον να μας πει κάτι το οποίο είναι άσχημο, γιατί δεν έχει να κερδίσει κάτι. Έτσι, δεν πρέπει να πιστεύει ο κόσμος εύκολα. Το έχουμε πληρώσει πολλές φορές. Ναι, αλλά γενικότερα όμως βλέπουμε να υπάρχει μια απαξίωση πια για το θέμα της πολιτικής. Έτσι, το βλέπετε κι εσείς ότι ο κόσμος... Είναι δικαιολογημένη. Και αυτό είναι δικαιολογημένη δεν το πιστεύει. Γιατί ο περισσότερος κόσμος πλέον έχει χάσει την ελπίδα του, πίστεψε σε πολλούς διαφορετικούς όλα αυτά τα χρόνια, οι περισσότεροι τον πρόδωσαν, όμως εμένα δεν μ' αρέσει να μηδενίζω. Όχι, πάντα βέβαια. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αξίζουν. Αυτούς θα πρέπει ο κόσμος να τους προωθεί. Εντάξει, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε τζάκια ή δεν ανήκουν, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από χώρους που τους θέλει το σύστημα ή όχι. Εμείς, ο λαός έχει τη δύναμη. Ναι. Πρέπει να σκέφτεται σωστά. Έχετε όπως δίκιο. Λέγανε οι παλιοί, 10 μέτρα και μία κόβε. Έτσι είναι και η ψήφος. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι δώσαμε έτσι το γενικότερο φάσμα της εικόνας των πραγμάτων που προηγήθηκαν ή έπονται. Ελάτε τώρα όμως, μια που έχουμε και ένα μικρό ρεπορτάζ από την ομάδα Σύμπλευση που ανάμεσα στα μέρη που επισκέπτεται είναι και η Λειψή. Λίγο μετά θα τους δούμε εμείς ήδη στην Κύμολο, όπου βεβαίως ήδη εξετάζουν, αλλά έδωσαν και ένα όχημα εκεί που έγινε και αγιασμός. Ελάτε να σας ακούσουμε. Πότε φτάνουν στους Λειψούς? Λοιπόν, στους Λειψούς θα έρθουν 5η-3η του μηνός και θα αναχωρήσουν το Σάββατο το πρωί. Θα κάτσουν 2 βράδια. Τους ετοιμάζουμε υποδοχή με χορευτικό συγκρότημα, με παραδοσιακά γλυκά στο λιμάνι. Συνήθως κατεβαίνουν πάνω από 150-200 άνθρωποι. Χτυπάνε οι καμπάνες, ανάβουμε βεγγαλικά. Αμέσως φεύγουμε από εκεί και πάμε στο γυμνάσιο όπου εγκαινιάζουμε το καινούριο γήπεδο μπάσκετ με ακριλική επίστρωση ελαστικού τάπητα αξίας 12.000 ευρώ, το οποίο χορήγησε η Στίχημαν. Μάλιστα. Διότι δεν είναι από δικά τους χρήματα, ναι, έτσι ναι, ψάχνουν είναι να βρουν χορηγοί χορηγούς. Που βρίσκουν. Ναι, ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλή συνεργασία με αυτή την ομάδα, όπως και με τις υπόλοιπες. Απλά οι συγκεκριμένοι έτσι έχουν μια μεγαλύτερη συμπάθεια, θα έλεγα, προς το νησί μας και αυτού η απόδειξη είναι ότι τα 3 τελευταία χρόνια έρχονται ανελιπώς. Μπράβο. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση και κυρίως αυτό οφείλεται όχι στο γεγονός ότι τους υποδεχόμαστε έτσι, με μεγάλες τιμές κτλ. Όσο στο ότι εμείς φροντίζουμε να διαφυλάττουμε τις χορηγίες τους, έρχονται και τις βρίσκουν όπως τις αφήνουν κάθε χρόνο.
Μπράβο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε, οποιοδήποτε θέλει δεν να κάνει κάτι, φθορές, θέλει να κάνετε δει, καλή συντήρηση. Θέλει να δει ότι το προσέχεις, ότι το αγαπάς, ότι το χρησιμοποιείς. Λοιπόν, αυτό έχουμε κάνει. Μας έχουν κάνει κι άλλο ένα γήπεδο μπάσκετ την προηγούμενη χρονιά, την πρώτη της χρονιά στο γυμνάσιο πάλι. Τώρα αυτό είναι το δεύτερο. Στέλνουν εξοπλισμό στα σχολεία, συγκεκριμένα ντουλάπες, υπολογιστές. Έχουν φέρει και διάφορο ιατρικό εξοπλισμό στα ιατρία. Είναι πάρα πολλά, θα φάμε πάρα πολύ χρόνο να τα πούμε. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Και πάνω απ' όλα βεβαίως το κομμάτι του προληπτικού ιατρικού ελέγχου το διασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι δεν νοιάζεσαι εσύ να πας στο γιατρό, έχει το γιατρό σε σένα. Ακριβώς. Είναι μέσα στα πόδια σου. Πάνε στο ιατρείο, βλέπουν 5-6 ειδικότητες, παίρνουν σειρά και κάνουν γενικό που λέμε check-up καλύτερα από οπουδήποτε. Για να κάνεις αυτές τις εξετάσεις στην Αθήνα πρέπει να ξοδέψεις 10 μέρες και τα χρήματα δεν το συζητάμε, ας πούμε. Και ο χρόνος που κάθεσαι και περιμένεις, αυτό έλεγα νωρίτερα. Ότι δηλαδή τόσες ειδικότητες μπροστά σου σε 1-2 μέρες δεν υπάρχει πουθενά περίπτωση να το βρεις έτσι εύκολα. Ακριβώς έτσι είναι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Τους περιμένουμε. Στα εγγένεια θα κάνουμε και ένα φιλικό παιχνίδι. Ξέχασα να σας πω ότι αυτή πέρυσι εγγενιάσαμε μαζί το 5x5 στο δημοτικό σχολείο. Το είπα νωρίτερα κι εγώ ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι τα καταφέρνουν είτε χορηγίες είτε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πέραν από την παρουσία τους την πολύτιμη, να φέρνουν και πράγματα και να δίδουν μεγάλη χαρά στους κατοίκους κάθε τόπου. Ξέρετε, μπορεί τα λεφτά για ένα δήμο όπως η Σύλληψη να μην είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, τα 10 και 12 χιλιάρια που κοστίζουν αυτά τα γήπεδα, εννοείται ότι σε έναν προϋπολογισμό, ας πούμε, 4 εκατομμυρίων που έχει ο Δήμος Σύλληψης, το ποσό είναι αστείο. Αλλά για φανταστείτε να ξεκινήσει ο Δήμος να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες με την υποστελέχωση που έχει, με τις αλλεπάλληλες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά που κάνουν στο σχολείο. Είναι αυτή. Mm-hmm. Ποιος θα κάνει τη μελέτη, ποιος θα κάνει... Θα τρέχατε ακόμη, κύριε Δήμαρχε. Και ποιος θα έκανε και τη δημοπράτηση για ένα εργάκι τώρα 10.000 ευρώ. Θα πρέπει να γίνει προγραμματική σύμβαση με φορέα της γενικής κυβέρνησης. Δηλαδή, όλα αυτά που σας λέω μπορεί να είναι ένας 1,5 χρόνος δουλειά. Ακριβώς. Έτσι. Και ακόμα δεν έχουν μάθει όλοι που ασχολούνται με αυτά. Έρχονται μηχανικοί και μου λένε: Δήμαρχε, συμπεραίνουμε. Δεν μπορώ με τα βεβαιότητα να σου πω ότι η διαδικασία είναι αυτή. Σας το λέω όπως μου το λένε οι μηχανικοί. Συμπεραίνουμε ότι έτσι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Πάμε δηλαδή στα τυφλά. Εμείς θα επικοινωνήσουμε και μαζί τους. Με βγάζουν από ένα κυκαιώνα διαδικασιών. Ακριβώς. Και αν θέλετε, έχουμε και την αίσθηση ότι κάτι κάνουμε, γιατί αλλιώς θα νιώθαμε τελείως αυτή την απογοήτευση όταν δεν παίρνεις ανατροφοδότηση για τη δουλειά που πρέπει να παράγεις, ας πούμε, και το έργο. Εμείς θα μιλήσουμε και μαζί τους, γιατί φτάνουν και σε λίγο και στα δικά μας νερά προς Ψέρυμο πλευρά. Να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μας και τα ευχαριστώ μας. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι από τους Λειψούς και από τον Δήμαρχο που μας τα είπε τόσο ωραία. Πάμε γρήγορα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.